Ακολουθεί η εκπομπή Στα Άδυτα του Hip Hop με τον Νίκα από το THO Crew. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Στα Άδυτα του Hip Hop. Βροχερή μέρα σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό λέω να μπούμε σε ένα πιο χαλαρό mood. Λέω σήμερα να ακούσουμε μουσική, να αφήσω τον μπλα μπλα σήμερα και να σας μάθω σε εισαγωγικά πιο παλιούς καλλιτέχνες που ίσως τα πιο νέα άτομα δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν. Και ναι, και ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε θα ήταν με Big L φυσικά. Ο Big L ήταν ένας παλιός rapper, δυστυχώς απεδίωσε. Για μένα προσωπικά ήταν από τους πιο skilled rappers. Είχε πολύ τεχνική στο flow του, στα lyrics, στις ατάκες. Είχε πολλές ατάκες, ήξερε να διηγείται μια ιστορία έτσι όπως ακριβώς θέλει αυτός. Και ταυτόχρονα να ακούγεται και ωραία αυτή η ιστορία, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Big L, The Graveyard. Πάμε να τα ακούσουμε. Και αυτός ήταν ο Big L. Λοιπόν, επειδή έχω όρεξη να ακούσουμε και ένα ελληνικό hip hop κομματάκι, έχω όρεξη για flow job. Ας ακούσουμε το N δράση. Πολλοί θα το ξέρετε, οι πιο καινούργοι σίγουρα δεν το ξέρουν. Ο Answer σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι έχει πολύ γρήγορο flow. Συστήνω να τα ακούσετε όλο. Και πάμε. Flow job και answer. Ωραίο κομματάκι, μου άρεσε πάρα πολύ. Έφυγαν μικροπινελικά και δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, hip hop χωρίς αυτά, ψιλοδύσκολο. Να δούμε τι κομματάκι θα βάλω σήμερα. Και εδώ θα μάθετε κάτι που ας υποθέτω, δεν ξέρω. Εγώ και βάζω και το χέρι μου. Υποθέτω δεν το ξέρατε. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο B-Real είναι στο Cypress Hill από πάντα. Λοιπόν, δεν ήταν από πάντα ο B-Real στους Cypress Hill. Ο B-Real σε κάποια φάση ήταν στους Funk Dubious, λέγονται έτσι. Και δεν ήταν μόνο αυτός, ήταν ένα crew και ράμπαραν. Ναι. Και ήταν πιο φανκιάρικα τα κομμάτια τους, δεν ήταν το στυλ που έχουν τώρα οι Cypress Hill. Οι Funk Dubious ήταν λίγο διαφορετικοί. Μπορούμε να πούμε ότι οι Funk Dubious ήταν λίγο πιο underground, ας πούμε, στην κουλτούρα.
Οπότε πάμε να ακούσουμε Funk Do Beast. Βασικά είμαι σίγουρος ότι το συγκεκριμένο κομμάτι θα σας αρέσει πολύ, οπότε φύγαμε. Are you ready? Are you ready? Να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, το site μας www.eoelas.gr και το email radio@eoelas.org. Και φυσικά, αν θέλετε άλλο τρόπο επικοινωνίας εκτός από το email, έχω τη σελίδα στα άδυτα hiphop at EOE Radio. Για ό,τι πληροφορίες θέλετε, για κανένα για οτιδήποτε, στείλτε εκεί. Και επόμενο κομματάκι που ακολουθεί είναι από τα αγαπημένα μου old school crew, που τώρα έχουν διαλυθεί γιατί ο rapper έχει φύγει από τη ζωή. Είναι η Gangstar και θα ακούσουμε το πασίγνωστο full clip, πασίγνωστο στους χώρους του hip hop. Πάμε. Big L, rest in peace, rest in peace. Τρελαίνουν τα σκρατσάκια του DJ Premier στο τέλος του κομματιού. Και αυτό άλλωστε είναι ο καλύτερος hip hop DJ που πέρασε και ακόμα είναι για μένα. Επόμενο στην λίστα μας είναι οι Lords of the Underground και το Chief Rocka. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό το κομμάτι, είναι πολύ πολύ hardcore-ρίλα. Επίσης έχουν ωραίο κλιπάκι και πάνω απ' όλα χώνουν πολύ σωστά, έτσι. Είναι πολύ old school rap. Για πάμε. Αυτό είναι hip hop. Λοιπόν, πάμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική. Είμαστε πίσω μετά από τις διαφημίσεις, εδώ στα άδυτα του hip hop. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομματάκι, που είναι κομματάρα, δεν κομματάκι, θα σας κάνω μια μικρή ενημέρωση. Λοιπόν, παιδιά, όσοι ακούτε THO Crew, αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, αν όλα πάνε καλά, αύριο, την ώρα δεν τη γνωρίζω ακόμα, θα ανέβει το καινούριο μας βίντεο κλιπ με τίτλο Ελευθερία Έκφρασης. Συντονιστείτε, τσεκάρετε το, θα είναι πολύ δυνατό. Take money. Take money.
Και αφού κάναμε την ενημέρωση, πάμε να ακούσουμε την κομματάρα που ανέφερα πριν. Είναι το ψιλοπρόσφατο κομμάτι του Method Man, το The Purple Tape. Φύγαμε. Place your boots up, tracks get looped up, but chocolate deluxe get scooped up, all my pigeons is cooped up. Wu-Tang is for the children, αυτό ακριβώς. Η Wu-Tang είναι για παιδιά, με λίγα λόγια. Το οποίο δεν το λέμε με κακή έννοια, είναι για παιδιά, εννοούμε ότι τους μπορούν να τους ακούνε και μικρά παιδάκια, παρά το κακό λεξιλογείο τους καμιά φορά περνάνε ωραία μηνύματα. Και επόμενο κομματάκι στη σειρά είναι ενός όχι ακριβώς rapper. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, όχι θα μπορούσαμε, είναι τραγουδιστής, αλλά κυρίως εμφανιζόταν σε hip hop κομμάτια, σε πιο rap κομμάτια. Έχει αυτό το funk jazzo στυλ, να το πω έτσι, και δεν είναι άλλος από τον Nate Dogg. Rest in peace Nate Dogg. Για μένα ήταν η καλύτερη φωνή που πέρασε από R&B και από φωνητικά γενικά σε hip hop και rap κομμάτια, γενικά που πέρασε από πάντα. Λατρεύω τη φωνή του, θα την ακούσετε κι εσείς. Και κάπου εδώ να πω ότι αυτό που θα ακούσετε είναι καθαρά η φωνή του, δεν έχει ίχνος auto-tune μέσα. Να το έχετε αυτό στο νου και πάμε να τον ακούσουμε. Υπέροχο κομμάτι και ειδικά το ρεφρέν, τι υπέροχο ρεφρέν, δηλαδή και η φωνή του πως τέριαξε μαζί με το beat και με όλα γενικά, ήταν τέλειο. Αλλά εκτός από το ρεφρέν που ήταν τρελό, ήταν πάρα πολύ καλό άκουσμα, είπε και την εξής μπάρα, είπε «Sometimes I wonder if it's better to be free or be in jail». Jail, ναι. Το οποίο μεταφράζεται ως καμιά φορά αναρωτιέμαι αν είναι καλύτερα να είμαι ελεύθερος ή να είμαι στη φυλακή. Τροφή για σκέψη. Πάμε να ακούσουμε Fugees, όλαλα. Να πούμε εδώ ότι αυτό το κομμάτι υπάρχει σε διασκευή σε ελληνικό hip hop από τον Βέβυλο. Το κομμάτι λέγεται, αν θυμάμαι καλά, Ουλαλά, νομίζω έτσι λέγεται. Και είναι ένα πολύ τίμιο κομματάκι, δυνατό θα έλεγα. Όσοι ακούτε και ελληνικό rap, ας πούμε, θα σας άρεσε αυτό το κομμάτι, σίγουρα. Λοιπόν, και τώρα αφού έχουμε και hip hop εκπομπή, πάμε να ακούσουμε σε κάτι κλασικό. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως ο ύμνος του hip hop, ας πούμε έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Naughty by Nature, Hip Hop Hooray. Take money.
παπάδιδα του hip hop. Και ακούσαμε κομματάρα ρε φίλε, τι να πεις για αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι να το ακούς το πρωί, ένα Σάββατο πρωί, μόλις ξυπνήσεις και είναι όλα καλά, δεν έχεις υποχρεώσεις, δεν έχεις να κάνεις τίποτα και βάζεις αυτό το κομμάτι και φτιάχνει όλη η μέρα σου, ειδικά αν είναι και ηλιόλουστη η μέρα, ανοίγεις και τα παράθυρα, παίζεις και αυτό το κομμάτι από πίσω και κάνεις και ένα καφέ και είσαι άστας. Όμως όλα τα καλά τελειώνουν και ενώ τα καλά, ενώ την εκπομπή μου, ήρθε η ώρα να κλείσουμε, αλλά μην μου αγχώνεστε, θα κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα κλείσουμε με All Dirty Bastard, Simi Simi Ya. Φύγαμε. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή, 2 με 3 το μεσημέρι και... καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Oh baby, I like